πολύ σημαντικό θέμα που γίνεται στην πορεία της χώρας για τις 25 Ιανουαρίου, όπου αρχίζουν οι επέσχυντες, επαναρχίζουν, επανακινούνται οι επέσχυντες συνομιλίες, οι ονομαζόμενες διερευνητικές επαφές υψηλού επίπεδου που γίνονται με αντικείμενο και συζήτηση προς διαμοιρασμό ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στη θάλασσα, στον αέρα και στη στεριά, στην πορεία προς τις 25 Ιανουαρίου έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Η τουρκική κυβέρνηση ενισχύει τα 43.000 άτομα στρατό κατοχής που έχει επάνω στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας με Λέοπαρντ, τα οποία ανακοινώθηκε ότι κατεβαίνουν στην Κύπρο. Έχουν κατεβεί στην Κύπρο και δημιουργήθηκε το θέμα στη Γερμανία, όπου κατά τη διάρκεια ενημέρωσης από το κυβερνητικό εκπρόσωπο της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης ρωτήθηκε από δημοσιογράφους, όχι Έλληνες φυσικά προς Θεού, ούτε η ελληνική κυβέρνηση, ούτε η ελληνική πλευρά το έθεσε αυτό το θέμα, αν η γερμανική κυβέρνηση θα παρέμβει στην Τουρκία ώστε να φύγουν τα Λέοπαρντ που έχουν εγκατασταθεί στα κατεχόμενα της Κύπρου από την τουρκική πλευρά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, γιατί το ρώτησε καταρχήν, να ξέρουμε το ιστορικό. Γιατί στα πλαίσια της απελευθέρωσης του πάστορα από τον Ερντογάν, του Γερμανού πάστορα που κρατούσαν στη φυλακή ως δίθεν τρομοκράτη και πιθανά πράκτορα, δεν ξέρω τι ήταν ο άνθρωπος, το πιθανότερο είναι να μην ήταν τίποτα. Η συμφωνία που έκλεισαν οι Τούρκοι με τους Γερμανούς είναι το να απελευθερώνουμε εάν μας αναβαθμίσετε τα Leopard 2 α4 που είχαν εκεί. Από τον Εύρωο το 19 άρχισε η αναβάθμισή τους και η μεταφορά τους σιγά σιγά κρυφά από το Αηδίνιο στα κατεχόμενα της Κύπρου. Αφού τα αναβαθμίσανε, διαμέσου της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας, με τεχνογνωσία και μηχανικούς από τη Γερμανία, όπου αναβαθμίστηκαν με ενεργή θωράκιση. Γιατί του βάλανε ενεργή θωράκιση? Διότι τα συγκεκριμένα τεθωρακισμένα χρησιμοποιήθηκαν στο Ιντλίπ, στην επιχείρηση της Τουρκίας στη Συρία, και υπέστησαν πανολεθρία, περίπου 12 άρματα καταστράφηκαν και διαπιστώθηκε το πρόβλημα που έχει το Λέοπαρντ σε οικιστικό περιβάλλον, σε κλειστό αστικό οικιστικό περιβάλλον να μάχεται. Οπότε του φορτώσανε ενεργή θωράκιση. Το αναβαθμίσανε. Οι μονάδες αυτές που επιχείρησαν στη Συρία σήμερα βρίσκονται μαζί με τα θωρακισμένα τους, βρίσκονται στα κατεχόμενα. Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι. Όταν λες ενεργή θωράκιση, εννοείς και το νέο σύστημα που έχουν τα Λέοπαρντ, τα πιο εξελιγμένα μάλλον από αυτά που έχει τέτοια, είχε τέτοια η Τουρκία, ορισμένα όμως, το σύστημα να μπορούν να απαντάνε σε επιδρομή από ντρόνς ή από άλλα μη επανδρομένα? Όχι, η ενεργή θωράκιση έχει να κάνει με εκρηκτικά τα οποία τοποθετούνται εξωτερικά στο άρμα, προκειμένου όταν το βλήμα προσκρούσει αυτό να εκρήγνονται και να καταστρέφουν το βλήμα πριν περάσει την καθ' αυτό θωράκιση του άρματος. Οι καινούργιες γενιές έχουν δυνατότητα να εκτοξεύουν, να μπορούν να κατανοούν πότε έρχεται το βλήμα και σε μια συγκεκριμένη απόσταση από το άρμα, να έχουν αντίμετρα και έτσι να καταστρέφουν ακόμη και τα RPG, δηλαδή που είναι σε κοντινή απόσταση. Αυτό είναι που έχει. Ό,τι και να είναι, τα άρματα αυτά έχουν ανατρέψει το σχετισμό δύναμης που υπάρχουν στα κατεχόμενα, οριστικά σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με τα άρματα αυτά επιμένουμε εδώ και μήνες. Θυμάστε, το έχω συζητήσει. Μήνες λέμε ότι το χτύπημα θα γίνει εκεί και το προετοιμάζουν βήμα αυτό το βήμα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Το συνδέεις ότι είναι μια ενέργεια προετοιμασίας πολεμικής στρατιωτικού χτυπήματος της Τουρκίας? Με τα άρματα αυτά σε 12 ώρες βρίσκονται στην απέναντι ακτή. Δεν υπάρχει κάτι που εύκολα τα σταματάει. Αεροπορία δεν έχει. Όπως η Συρία και τα λοιπά, που είχε τα μαχητικά ελικόπτερα των Ρώσων και την αεροπορία που μπορούσαν να αναχαιτήσουν αυτή την ιστορία. Λοιπόν, ή τα εγκλωβίζεις αυτά σε αστικά περιβάλλοντα, για φαντάσου να τα εγκλωβίζεις πού? Στις πόλεις της Κύπρου. Φαντάσου τα θύματα, φαντάσου τι έχει να γίνει. Θα γίνει ό,τι έγινε στη Συρία. Σφαγή ανευπροηγουμένου. Και είναι εκπαιδευμένος ο ελληνικός στρατός και ο κυπριακός, η εθνοφρουρά, να δώσει μάχες μέσα στις πόλεις της Κύπρου για να συγκρατήσει αυτή την επίθεση?
Και όπως γνωρίζουμε το περιβάλλον, τα συγκεκριμένα άρματα Μάιξ έχουν φτιαχτεί για τις μεγάλες πεδιάδες της κεντρικής Ευρώπης, ναι, ανοιχτές προς τη Ρωσία. Για τη Ρωσία. Έτσι ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι το περιβάλλον, το εδαφικό, το ανάγλυφο της περιοχής της Κύπρου, της Δημοκρατίας Κύπρου. Γι' αυτό και λέω ότι αυτοί μπορούν να βρεθούν μέσα σε μία νύχτα, έτσι, να βρεθούν στην Πάφο απέναντι. Να ανατρέψουν την ισορροπία. Και μετά θα μπουν εντελώς οι Αμερικανοί, Νατοϊκοί και Ευρωπαϊκοί Ένωση. Ρε παιδιά, εντάξει, αυτό πήγαινε σε πίσω, πάρ το 50%, το άλλο 50% και τελειώσαμε η ιστορία. Ουσιαστικά να φτιαχτεί ένα μοχλό εκεί. Θα βγει η δική μα κυβέρνηση και το πολιτικό. Να προχωρήσουμε στη διχοτόμηση του Αιγαίου. Ναι, ολοκληρωτικά, ξεκινώντας την Κύπρο, γιατί παραμένει το μαλακό υπογάστριο του ελληνισμού. Παραμένει, έτσι. Με δικές μας επιλογές και επιλογές πολιτικές και των κυβερνήσεων της Ελλάδας και της Κύπρου. Δεν είναι τυχαίο ότι παράλληλα με αυτά έχει αναδειχθεί το σκάνδαλο με τον Αναστασιάδη. Τι είναι το σκάνδαλο με τον Αναστασιάδη? Είναι αυτή η ιστορία με τις Golden Visas. Έτσι. Ποια είναι η ουσία? Αυτή τη στιγμή το βγάζουν στον αέρα και σε αυτό παίζει και ο κύριος Τσίπρας το παιχνίδι. Θα έπρεπε τουλάχιστον να καταλαβαίνει τη γεωπολιτική σημασία αυτού του ζητήματος, το ποιος είναι Αναστασιάδης και σε ποια συμφέροντα υποστηρίζει και πού είναι εμπλεκόμενος, τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ότι το βγάζουν τώρα έχει σημασία. Είναι ακριβώς όπως βγάλανε το 10 της λίστας Λαγκάντ, για να εκβιάζονται πολιτικοί προκειμένου να έρθει αυτό που είναι να έρθει. Ο κ. Τσίπρας πώς εμπλέκεται, μπορείς να μας... Πήγε κάτω και έκανε δηλώσεις ανάλογα με τα ζητήματα της Golden Visas και τα λοιπά. Το ανέδειξε και αυτός με τον δικό του τρόπο. Στα πλαίσια της διαμάχης ΑΚΕΛ Δημοκρατικού Συναγερμού στην Κύπρο. Βεβαίως. Και η όλη ιστορία είναι ότι αυτή τη στιγμή εκβιάζεται ο Αναστασιάδης. Εκβιάζεται. Είναι εκβιαζόμενος. Γιατί βεβαίως τα Golden Visas δεν είναι τίποτα, το κερασάκι σαν τη γη στην τούρτα, που έχουν να κάνουν με τα ειδικά συμφέροντα με τα οποία εμπλέκεται και το γραφείο Αναστασιάδη και ο ίδιος Αναστασιάδης, έτσι. Τι αλλά το κάνουνε... το θυμήθηκαν τώρα που πηγαίνει στην Πενταμέρη. Δεν είναι τυχαίο. Όταν πηγαίνει δεν στην είναι Πενταμέρη. Τυχαίο. Ναι. Και οι Γερμανοί δημοσιογράφοι αναδεικνύουν το ζήμα του Λέοπαντ. Ναι. Όλα αυτά, όποιος θεωρεί ότι είναι τυχαία και συμπτώσεις και τέλος πάντων δεν τρέχει τίποτα και δεν πρόκειται να γίνει αυτά τα πράγματα, είναι... πιστεύω ότι πρέπει να επισκεφτεί ταχύτατα κάποιο ψυχίατρο και να του κάνει θεραπεία. Μάλιστα. Και μάλιστα χημική. Αν δεν βλέπεις πόλεμο, σε αυτή την πολεμική ενέργεια ιονή, σε αυτή την ενέργεια, αλλιώς γιατί, για ποιο λόγο να ενισχυθεί? Εφόσον πάνε για διπλωματική λύση με την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και της Βρετανίας, μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί αναβαθμίζεται με εμπειροπόλεμες δυνάμεις η Τουρκία στα κατεχόμενα? Όχι, είναι σαφές και συνδέεται και με πιθανές γεωτρήσεις τις οποίες μπορεί να κάνει σε άλλα οικόπεδα. Είναι ντόμινο η όλη. Δηλαδή, επειδή υπάρχει μια πιθανότητα όταν επανέλθει με γεωτρύπανο στο 6 ή το 7 το οικόπεδο, τα οποία ήταν της έννοια αλλά τώρα είναι γαλλικά, βέβαια η Γαλλία του κυρίου Μακρόν, παρότι όσα λέγονται για πιθανή συμμαχία, δεν λέμε με την Ελλάδα που εδώ οι δικοί μας τα έκαναν μουσκεμά, έτσι κι αλλιώς, αλλά με την Κύπρο, παρόλα όσα λέγονται, δεν έχει υπογράψει ρητά πράγματα, παρότι έχει πάρει τη βάση Ανδρέας Παπανδρέου. Ναι, η διευκόλυνση αυτή. Που είναι η από τις μεγαλύτερες ναυτικές βάσεις της Μεσογείου, ούτε στον ύπνο της. Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό την έφτιαξε. Για να ελιμενίζεται το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Ναι, ήταν στα πλαίσια του δόγματος του ενίου αμυντικού χώρου Ελλάδας-Κύπρου. Παρόλα αυτά, η Γαλλία, παρότι δεν έχει λάβει ρητές δεσμεύσεις, μπορεί να αντιδράσει αυτή τη φορά, εάν πάει να γίνει γεώτρηση στο οικόπεδο 6 και 7, έχοντας και αυτή τη βάση και έχοντας και αεροπλάνα. Άμα κατεβούν τα άρματα, να δω πώς θα αντιδράσει. Αυτό θέλω να σου πω, ότι πιθανά έχει και μια τέτοια διάσταση, πέρα από την κεντρική διάσταση, ότι προσπαθούν να εκβιάσουν με πόλεμο. Όχι, ή είναι, και είναι να κάνουν πόλεμο. Άμα γίνει κάτι τέτοιο στην Κύπρο, το οποίο θα πάρει ένα 24ωρο. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Ναι. Έτσι, μετά θα έχουν επέμβει δυνάμεις, θα έχουμε στο τραπέζι και θα χωρίζεται η Κύπρος κατά το δοκούν. Θα επέλθει λοιπόν η διχοτόμηση. Θα βγει ο κύριος Μητσοτάκης αγκαζέ με τους υπόλοιπους της Βουλής, θα σου πούνε τι θέλετε, πόλεμο. Κοιτάξτε το αίμα που χύθηκε, οπότε θα το βουλώσει ο κόσμος, ή τουλάχιστον έτσι υπολογίζουν. Ναι. Έτσι υπολογίζουν. Σωστό. Και θα περάσει και το μοίρασμα στο Αιγαίο και στη Θράκη. Μάλιστα. Και θα τελειώσει η ιστορία εκεί. Πακέτο. Κώστα, ήθελα να σε ρωτήσω γιατί. Πηγαίνουμε 25 Ιανουαρίου σε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
διαπραγματεύσεων, τις οποίες είχε, ναι, το λένε διερευνητικές μάλλον, ούτε καν διάλογος, ενώ στην ουσία είναι διαπραγμάτευση επάνω σε κυριαρχικά δικαιώματα ελληνικά, μόνο ελληνικά, καθαρά ελληνικά, διαλόγου τον οποίο είχε ξεκινήσει ο Γιώργος Παπανδρέου με το Σιμίτι το 2002, διαλόγου τον οποίον διέκοψε προς τιμήν του, παρότι είμαστε πολιτικά στρατηγικά αντίθετοι, ο Κώστας Καραμαλής με τον Μολυβιάτη, τον επανέφεραν οι μνημονιακές κυβερνήσεις και τον σταμάτησε ο ίδιος ο Ερντογάν λίγο πριν το πραξικόπημα του 16, επειδή έβλεπε ότι επέρχονται ανακατατάξεις και δεν ήξερε ποιο θα είναι ο εσωτερικός συσχετισμός στην Τουρκία. Διαλόγου, Κώστα, που επικεφαλής ήταν ο κύριος Αποστολίδης, ο οποίος θεωρείται τρεις φορές Ροζάκης στην τελευταία φάση, και ήταν ένα πρόσωπο για το οποίο ντρέπονταν όσοι πολιτικοί της χώρας τους έκανε κάποιο ερώτηση. Δηλαδή ντρεπόντουσαν να απαντήσουν για αυτό το πρόσωπο που το κράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Κατρούγκαλο και τον κύριο Κοτσιά, γιατί έγινε μια προσπάθεια να αρχίσουν και επί Κατρούγκαλο οι συνομιλίες από την Ατάλεια και ανακοινώθηκαν. Άλλωστε, οι τελευταίες συνομιλίες το 16 στην Αθήνα. Ναι. Έτσι, ναι. Αυτό το πρόσωπο σήμερα ηγείται των συζητήσεων και χαίρεται γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης και δεν μιλάει γι' αυτό ο κύριος... και υπάρχει διακομματική συνένεση. Ναι, δεν μιλάει, δεν λέει κουβέντα ο κύριος Τσίπρας. Όλη αυτή την ιστορία με το διάλογο στις 25 του Γενάρη και σε σχέση με αυτά που έθεσε ο Δημήτρης για την αλλαγή των συσχετισμών στην Κύπρο. Ποια είναι η θέση σου? Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό ότι αυτή η ιστορία με τα Λέοπαρντ που είπε τώρα ο Δημήτρης δεν έχει σήμερα να κινηθεί ούτε στις ειδήσεις. Συγγνώμη, με συγχωρείς, να το βάλουμε κιόλας και στην οθόνη, να βάλουμε την εικόνα για να το βλέπει ο κόσμος από την Deutsche Welle την είδηση, για να μην μας περνάει για τρελούς, δηλαδή, ότι βγάζουμε από την κοιλιά μας. Να το. Πουθενά δεν υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα αυτή η είδηση. Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την πίεση και το κεφαλοκλείδωμα που κάνει στην Ελλάδα στις διαπραγματεύσεις. Ουσιαστικά η ελληνική εξωτερική πολιτική, όπως το είπες, αντίθετοι είμαστε με τον Καραμαλή και τον Μολυβιάτη, αλλά μέχρι το 2009-2010 απέφευγε το διάλογο με την Τουρκία και άφηνε τα πράγματα σε ό,τι υπήρχε στο Αιγαίο, υπήρχε ένα status quo. Από εκεί και πέρα αρχίζει μια αλλαγή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, με κυριότερο σημείο νομίζω το κόψιμο, το πάγωμα των σχέσεων με τη Ρωσία, οι οποίες πάντα η Ελλάδα είχε καλές σχέσεις. Από τη στιγμή που αλλάζει αυτή η κατάσταση, αλλάζει τελείως και ο συσχετισμός στο διεθνές πεδίο στο Αιγαίο. Η Τουρκία άνοιξε αυτή το διάλογο με τη Ρωσία, παραδοσιακό σύμμαχο σχετικά με την Ελλάδα. Πάντα η Ελλάδα είχε σχέσεις, ακόμα και η Χούντα είχε σχέσεις, να θυμηθούμε, με τη Ρωσία. Έτσι υπήρχε, όπως έλεγε τότε ο Μολυβιάτης, αν θυμάμαι καλά, η Τουρκία είχε στο σβέρκο της ανάθα της Ρωσίας και πάντα φοβόταν να κάνει κινήσεις στο Αιγαίο. Τέτοια κατάσταση έγινε και το 1963-1964 στην Κύπρο, πάλι με παρέμβαση της Ρωσίας, και τώρα οδηγούμαστε νομίζω θα οδηγηθούμε σε μεγάλες παραχωρήσεις, οι οποίες δυστυχώς δεν θα είναι παραχωρήσεις της μίας φοράς. Γιατί αν ήταν παραχωρήσεις της μίας φοράς, θα είναι συζητήσιμο. Θα γίνει αυτό που λέγεται, ότι αν ξεκινήσει η ιστορία με την Τουρκία, η χώρα βρίσκεται σε πολύ δυσμενή θέση από όλες τις απόψεις και από οικονομικούς όρους σε σχέση με την Τουρκία. Η Τουρκία πάει πολύ καλά οικονομικά, άσχετα τι λέγεται. Βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση από πλευράς εξωτερικής πολιτικής. Δεν έχει συμμάχους στην περιοχή, του έχει αποκλείσει όλους και έχει παραμείνει σε έναν ευρωατλαντικό άξονα, ο οποίος δεν της δίνει προϋποθέσεις και βοήθεια. Η θέση του Μητσοτάκη είναι γνωστή από το παρελθόν, θέλει τη διχοτόμηση του Αιγαίου και νομίζω θα οδηγηθούμε σε δραματικές εξελίξεις και στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Να θυμίσω κάτι, η συζήτηση που έχει ξεκινήσει ο Σιμίτης, αν θυμάμαι καλά και από ό,τι έχει ακουστεί, το 2000-2003, είχε καταλήξει. Είχε καταλήξει τότε στο να πάρει ένα κομμάτι η Τουρκία στο Αιγαίο, ιδίως στην πάνω πλευρά, αλλά υπήρχε μία προϋπόθεση, να εφαρμοστεί το σχέδιο ΑΝΑΝ στην Κύπρο. Δεν εφαρμόστηκε στο σχέδιο ΑΝΑΝ και τελείωσε.
Τώρα δεν υλοποιήθηκε. Δηλαδή θέλω να πω ότι το βασικό σημείο πέρα από το Αιγαίο για την Τουρκία είναι η κυριαρχία στην Κύπρο. Και αυτό θα απαιτήσει σήμερα μέσα από αυτές τις διαπραγματεύσεις και είναι μεγάλο σφάλμα της ελληνικής κυβέρνησης που σε τέτοιες συνθήκες πάει, που, όπου η Τουρκία έχει το πάνω χέρι, πάει και μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση. Για την ιστορία του θέματος να πω, το έχουμε επαναλάβει αλλά έχει σημασία, το 2010 διέρευσε από τα απομνημονεύματα που έγραφε ο βγαίνουν σε σύνταξη υπεύθυνος των ελληνοτουρκικών συζητήσεων εκ μέρους της Τουρκίας, ο κ. Μπουλούκ Μπασί, είναι το ίδιο πρόσωπο που είχε πυροβοληθεί από τη 17 Νοέμβρη τη δεκαετία του 80 στο Χαλάνδρι, αν δεν κάνω λάθος, όπου είχε ο άνθρωπος χάρτες και έλεγε τι ακριβώς έγινε. Είχαμε δημιουργήσει ένα μεγάλο θέμα τότε. Είχαν βοηθήσει και ορισμένες εφημερίδες προς τιμή του και ο ριζοσπάστης που το είχε βάλει η πρωτοσελίδα και έσπασε την απαγόρευση που είχε πέσει. Και τότε είχαν κάνει αρμόδιοι υπουργοί, ο κύριος Λαμπρινίδης και ο κύριος Ντρούζας, είχαν κάνει δηλώσεις όπου ενώ διέψευδαν, στην ουσία επεκύρωναν. Έλεγαν δηλαδή ότι όντως είναι αυτές τις συζητήσεις, αλλά δεν έχουμε βάλει την τελική υπογραφή. Τώρα έρχονται να βάλουν την τελική υπογραφή. Στη δε συνέντευξή του στον Παπαχελά ο κύριος Μητσοτάκης, όσοι είχαν την υπομονή να τη δουν ή μπορούν να τη δουν τώρα, το λέει αυτό μέσα για τους 54 τότε γύρους και λέει είναι όλα έτοιμα, είναι όλα έτοιμα. Τι λείπει? Το όριο μεταξύ τουρκικών ακτών και των δικών μας νησιών που κίνται απέναντι. Μία γραμμούλα λείπει, λέει κατά λέξη. Αυτή τη γραμμούλα θα την αποφασίσει η Χάγη. Μία γραμμούλα θα βάλει η Χάγη και τελειώσαμε. Δηλαδή και Χάγη μέσα, η οποία να τη βάλει τη γραμμούλα. Γιατί αυτή είναι η πιο εύκολη γραμμή να πει εκεί πέρα. Το από πίσω όμως μέρος, αν δει κανείς το χάρτη και θα τον φέρουμε εδώ ευτυχώς που το θύμισες Κώστα, δείχνει ένα Αιγαίο που όποιος το δει με τα κόκκινα μέσα δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Σε τέτοια κατάσταση μας πάνε και επειδή είναι χοντρές αυτές οι καταστάσεις, πιέζουν και μέσω πιστεύω Κυπριακού με βάση αυτό που βάλει ο Δημήτρης.